πόλη δεν θα περάσει. Του λαού η πάλι θα τη σπάσει. Η καταστολή δεν θα περάσει. Του λαού η πάλι θα τη σπάσει. Η δικαιή μεταγραφή είναι ένα θέμα. Φτώχεια, ανεργία, παρακλήματα. Θα έχουμε αρχεία από 170 μέτρα στον Κρυσινίκο, την κορυφή του Πόρου, στο μνημείο της Φύσης, με τα μοναδικά ενδυμικά φυτά στον κόσμο, που οι μονοπωλιακοί όμιλοι θέλουν να το κάνουν εργοταξιακό χώρο. Εκεί λοιπόν θα τιμήσουμε του νέα του περιβάλλοντος στο Πούλιο. Καλούμε όλους για μια ιστορική, θα έλεγα, ανάβαση, τιμώντας τους αγώνες μας. Γεια σας, συνεχίζουμε τον αγώνα. Συνεδριάζει η Επιτροπή Αγώνα της Γαλατινής για να τις προειδοποιήσουμε. Αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα θα είμαστε στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Γαλατινής. Όλος ο κόσμος θα έρθει εκεί για να τους σταματήσουμε. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει αυτό, να ξεκινήσει αυτό που ξεκίνησε στην Καλαμιά. Γεια σας! Συνεχίζουμε τον αγώνα με αξιοπρέπεια και ψηλά το κεφάλι. Σήμερα στην συγκέντρωση που έγινε από τα σωματεία στην πλατεία της Κοζάνης, στείλαμε ένα μήνυμα στην αυθαιρεσία της αστυνομίας, στη βία της αστυνομικής διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας ενάντια στους κατοίκους της Καλαμιάς. Ήταν μια συγκέντρωση με μπροστά τους κατοίκους της Καλαμιάς και τα σωματεία της Κοζάνης. Είπαμε ότι δεν θα ανεχτούμε την προσπάθεια εκφοβισμού που γίνεται, που στόχος ναι μεν οι κάτοικοι της Καλαμιάς, που χτυπούσαν χθες γέροντες και μωρά παιδιά, μανάδες με μωρά παιδιά, ρίχνοντας χημικά και χειροβοβίδες κρότου λάμψης, θέλαν να στείλουν ένα μήνυμα εκφοβισμού. Εμείς στείλαμε σήμερα το δικό μας μήνυμα, το μήνυμα της ενότητας και του αγώνα. Όλοι στη συγκέντρωση που θα κάνει η Επιτροπή, η Συντονιστική Επιτροπή, στις 1 του μηνός, 1 Ιουνίου, στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, όπου όλες οι συντονιστικές επιτροπές θα κάνουν το δικό τους αγώνα, θα στείλουν το δικό τους μήνυμα για να μην περάσει η καταστροφή του περιβάλλοντος στη Δυτική Μακεδονία, στον νομό Κοζάνης, τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά που ετοιμάζουν για την Καλαμιά, για τη Γαλατινή, για το Άσκιο και φυσικά για τον Πούρινο. Έχουμε επίσης, πέρα από αυτήν τη συγκέντρωση, την ημέρα του περιβάλλοντος. Εμείς θα την τιμήσουμε μαζί με τον Ορειβατικό Σύλλογο, η Επιτροπή Αγώνας Σιάτιστας ενάντια στα αιωλικά, με ανάβαση, με επικεφαλής τους παλιούς ορειβάτες της Σιάτιστας, τον Σερέφα, τον Πατάτα, τον Σανία. Θα βγουν λοιπόν όλοι και μπροστά όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, θα τους ξεναγήσουμε στα 1870 μέτρα στον Τρισινίκο. Του Αγίου Πνεύματος στις 5 του μηνός. Στις 5 του μηνός η αφετηρία θα είναι η μπάρα, θα ανέβει όλος ο κόσμος από εκεί και από εκεί στον Πούρινο και στον Τρισινίκο, για να στείλουμε ένα μήνυμα να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα ότι οι κάτοικοι της Σιάτιστας, της Γαλατινής, της Καλαμιάς, της Κοζάνης αγωνίζονται και δεν θα περάσουν τα συμφέροντα της Κίφερ, της Velocity, των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Χθες η αστυνομία, με την ανοχή της κυβέρνησης και με την εντολή της εταιρείας, αιματοκύλησε το λαό της Καλαμιάς. Σήμερα εμείς εδώ εκφράζουμε την αγανάκτησή μας και το ότι δεν θα περάσει η τρομοκρατία τους. Ο λαός της Καλαμιάς θα νικήσει και ο λαός της Γαλατινής θα νικήσει και ο λαός της Σάτιστας θα νικήσει και όσοι αγωνίζονται ενάντια σε αυτά τα τέρατα που έρχονται να μας πάρουν τις ζωές μας θα νικήσουν και δεν θα περάσουν τις εταιρείες τα παιχνίδια.